ειλικρινά, δεν μου έχει γίνει τόσο υπέροχη δουλειά ξανά. Κάνετε πράγματα τρομερά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, δεν περίμενα, ήταν μεγάλη έκπληξη και νομίζω και όλοι και που είμαστε έτσι σε μικρή αίθουσα, ζεστά, όμορφα, αγαπησιάρικα. Όλα αυτό, παιδιά, μου έδωσε ζωή και μου έδωσε σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση που είμαι τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτές τις μέρες, αυτό το καιρό. Που όλο αυτό το πράγμα μου έδωσε ζωή, μου έδωσε μέρες, μου έδωσε χρόνο, μου έδωσε φτερά να πετάω με τον γύρασό μου και να συνεχίσω για χρόνια. Κάτι τέτοια πράγματα μας στηρίζουν. Και λέμε οι ποιητές δεν πεθαίνουν ποτέ και λέμε ότι όλοι οι ποιητές πεθαίνουν μεγάλοι. Γιατί σε μεγάλη ηλικία, γιατί έτσι τους δίνουμε φτερά, εσείς ο αναγνώπης, οι φίλοι δίνουν φτερά, δίνουν στη ζωή, στην καρδούλα φτερά. Πήρα πολλά πράγματα απόψε, εκτός από την αγάπη σας, την αγάπη των φίλων μου, αλλά είδα ότι αξιολογήσαν τόσο πολύ το έργο μου, που εγώ δεν λέω ποτέ, γράφω γιατί έτσι μου έρχεται και αυτά που μου έρχονται. Αυτά που αισθάνομαι, από εκεί πέρα δεν μπορώ να αξιολογήσω εγώ τον εαυτό μου, όλους τους άλλους που είναι τον εαυτό μου. Γιατί τα διαβάζω και τα λέω τόσες φορές, που μου φαίνονται πολύ οικεία, μου φαίνονται πολύ συνηθισμένα, μου φαίνονται δεν μου κάνουν. Τώρα όμως που τα είδα έτσι από εκεί, αυτό είναι το... ήταν μαγεία, όντως. Εξαιρετική. Τι να σας πω, η κίνηση μου είναι μεγάλη, ασχοληθήκατε τόσο πολύ και η πρώτη, η Βασιλική Εργαζάκη, έκανε ολόκληρη μελέτη και εσύ άμα τα καθαρογράψεις, Χρήστο μου, και μου τα δώσεις, είναι ολόκληρη μελέτη και αυτή θα την ολοκληρώσεις. Γιατί εμείς οι ποιητές, για να είναι πνευματικοί άνθρωποι λεγόμενοι, δεν είναι μόνο να γράφουμε ποίηματα, πρέπει να κάνουμε και άλλα πράγματα. Δηλαδή, ό,τι κάθισες και έγραψες τώρα όλο αυτό το πράγμα, και εγώ όσες απογειώσεις έχω κάνει, γιατί εγώ το να διαβάζω και να γράφω για έναν ποιητή, το θεωρώ απογείωση, ότι απογειώνομαι, μαζί με τον ποιητή, με την ποιησή του και με τις λέξεις του. Όσες λοιπόν έχω κάνει απογειώσεις, έχω ταξιδέψει τα ποίηματα. Και έβγαλα και αυτό το έργο, δηλαδή και αυτό έργο. Και έτσι μοιήσε και όλα στην, όχι στην κριτική, την ψυχρή, στην εμβάθυνση, στην ανάλυση αυτό που εσείς το διδαχτήκατε σαν επιστήμονες, αλλά εμείς το μαθαίνουμε από μόνοι μας, διαβάζοντας. Διαβάζοντας πολλές φορές να μαθαίνετε να σας παρουσιάσω τώρα το βιβλίο του. Του Τίνου! Αλλά είναι χρόνο! Λοιπόν, γιατί πρέπει να μπαίνεις μέσα στο ποίημα και εσείς όλοι μπήκατε μέσα στα ποίηματά μου ή πάλι το πρώτο την εργαδάκια είναι πολύ μεγάλη δουλειά, πολύ σπουδαία δουλειά. Θα την κάνουμε βιβλίο αυτή τη δουλειά, δεν την αφήσουμε έτσι. Βέβαια, θα την βγάλουμε, θα μου τη στείλεις, ναι, θα την βγάλουμε. Γιατί για μένα είναι το καλύτερο βραβείο που πήρα. Εκτός θα δείτε τι πήγες, εντάξει, δεν θέλω άλλα, μου φέρει καντίνος, μου φέρει καντίνος μερικά. Από το καφενείο των ιδεών, λοιπόν, για μένα είναι το μεγαλύτερο βραβείο, το ότι καθίσατε και δουλέψετε για μένα, γιατί δεν θεωρώ τον εαυτό που λέει όλα τα που είπε ο Χρήστος και δεν τα είπε ψεύτικα, βέβαια, αυτά έτσι τα αισθάνεται και επειδή είναι και επιστήμονας ο χρόνος, για μένα μετράνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον φίλο μου τον Σταύρο, της κλασικής φιλολογίας που μας έκανε και τα αρχαιοελληνικά ρητά μέσα και με όλα. Εκείνο που θέλω και που επιδιώκω, όπως ο
πουλάει και το παραμύθι μου εκεί, είναι η αγάπη. Και αυτή να ψάχνω, αυτή να χρειάζομαι, αυτή να κυνηγάω και για αυτήν γράφω. Η αγάπη ανάμεσα στους ανθρώπους. Τώρα, αν είναι ερωτική, σας κοροϊδεύω. Σύμβολα δεν κάνουμε, συμβολικά δεν γράφουμε. Λες άντρας, μπορεί να μην είναι άντρας, να είναι εγγονή μου. Ξέρεις εσύ τι έρωτα έχω εγώ για την εγγονή μου. Συγχωρείς τα χέρια. Λοιπόν, αυτά τα χρησιμοποιούν και συμβολικά. Και ένας ποιητής μπορεί να κάνει, να γράψει οποιαδήποτε ποιήση, αν είναι, αν το έχει μέσα του. Αν είναι ερωτικός άνθρωπος, θα γράψει ερωτική ποιήση. Αν είναι παγωμένος, κρύος και... τώρα θα κάνει παγωτατζίδικο θα γίνει. Λοιπόν, αν είναι ιστορικός πολύ της ιστορίας, θα γράφει ιστορικά ποιήματα. Αν είναι του ομήρου, θα κάνει ομηρικά ποιήματα. Εγώ είμαι μάνα, είμαι μια βασανισμένη μάνα. Είμαι φεγγερογελιά για τα εγγόνια μου. Φεγγερογελιά, έτσι γραφτήκανε. Λέω τις εγγονείς μου, θέλω να δώσω ένα τίτλο στο βιβλίο μου. Τι τίτλο να δώσω, που έγραφα ποιηματάκια για τα παιδιά. Που με εμπνέαν τέτοια παιδιά. Και επειδή με έβλεπε που ζωγράφιζε φεγγάρια, μου λέει χίλια φεγγάρια, γιαγιά. Χίλια φεγγάρια. Το πρώτο βιβλίο ήταν «Χίλια φεγγάρια». Και αυτό το «Χίλια φεγγάρια». Είναι ένας τύπος που τον είπε το παιδάκι, ας πούμε. Αυτά είναι οι εμπνεύσεις από τα παιδιά. Οι εμπνεύσεις από την αγάπη μου στην ομίσου, από την αγάπη μου στη θρησκεία μου. Είμαι λίγο θρήσκα. Έγραψα τις συγκεσίες μου, γιατί σε μια στιγμή απελπισίας, συγχωρέστε να καθίσω, σε μια στιγμή απελπισίας και που δεν έβρισκα πουθενά λύτρωση, απευθύνθηκα στον Θεό μόνο αυτός εκείνη την ώρα που έλεγα βοήθησέ με. Και τι, όταν έγραψα αυτό το βιβλίο, το θρησκευτικό, με τις συγκεσίες και προσευχές, είχα απογοητευτεί από κάποιους ποιητές, μια ομάδα ποιητών, οι οποίοι μου φερθήκαν άσχημα, γιατί ζήλευαν την άνοδό μου. Τη ζήλευαν, δεν τη ζήλευαν οι ίδιοι ποιητές, ένα πρόσωπο που κρυβόταν πίσω από αυτούς, που είχε θέση σαν αρχηγό τύπους. Τώρα, να ζηλεύει γιατί η Ζαλόνη, που έχει την πρόεδρος του Καφενείου των Ιδεών, γιατί η Ζαλόνη προχωράει, γιατί προχωράει, γιατί ο Ζαλόνης, πες ότι... Γιατί προχωράει και εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω με την ίδια ταχύτητα. Εγώ δεν παρακάλεσα κανέναν, εγώ δεν ζήτησα κανέναν να με ανεβάσει. Μόνο του πάει το πράγμα, μόνο του τρέχει. Και οπότε ήμουν τόσο απελπισμένη, γιατί εγώ είμαι ποιητής της αγάπης ουσιαστικά. Πώς να κάνω τέτοια πράγματα, να μπλεχτώ έτσι και να δεχθώ όλη αυτή την εχθρότητα. Την εχθρότητα από συναδέλφους, από ποιητές. Το θεώρησα μεγάλη μου στάνε και λέω μέσα στα αυτά τα ποίηματα, λέω «Θεέ μου, συγχώρεσέ τους που αριστηπιούσουν», που λέει και ο Χριστός. Και έγραψα πρώτα ένα βιβλίο ολόκληρο. Επίσης, ένα άλλο βιβλίο, το πρώτο που έγραψα, ήταν ένα βιβλίο που είχα πάλι προβλήματα και που το αφιέρωσα όλο στην εγγονή μου. Και έγραψα μόνο για την εγγονή μου. Το γράμμα στη γιαγιά. Σε έστειλα ένα γράμμα. Και επειδή αργούσε να μου απαντήσει, έγραψα και ένα δεύτερο γράμμα. Το δεύτερο γράμμα. Μαζεύεται πολλά. Όχι, τελείωσε τώρα. Πάει, τελείωσε αυτό το κεφάλαιο, έκλεισε. Μετά, τι να σας πω, σας κουράζω. Φύγαμε. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστώ όλους τον Νίκο που είναι πάντα φίλος μου δίπλα το Σπύρο που μας βοηθάει εκεί με τις σχέσεις μας με την Αλβανία. Και όχι ξέχασα όλους εσάς τους νέους ποιητές το Κενενό που ήρθατε κοντά μας και είμαστε μια παρέα με πολύ αγάπη όλοι μαζί. Βλέπετε πως είμαστε και ο ένας θα βοηθάει τον άλλον και θα στήριζει τον άλλον. Και η κυρία Εργαζάκη, η οποία είναι και πρωταγωνίστρια στην παρέα μας, διότι λείπει όλων όσων είπαμε, η
κυρία Γκρεντάκη είναι μια πολύ σπουδαία ποιήτρια και κάποιος ακόμη να γράψει κάτι και κάποια στιγμή κάποιος θα ασχοληθεί έτσι με το έργο της, γιατί είναι που ανήκει, σε ποιο ρεύμα, πώς τι. Έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό. Μέχρι είσαι με μένα, έχεις καιρό. Άρα ευχαριστήσουμε τους εκδότες μας που μας εκδίδουν τα βιβλία μας και μας κάνουν καλές, καλή δουλειά και όλα και μας αγαπάνε. Να μην ξεχνάτε το ημερολόγιο αχαίρωτα, να μας στέλνετε ερωτικά ποίηματα για να κάνουμε το ημερολόγιο κάθε χρόνο αχαίρωτα, γιατί ο έρωτας είναι η πηγή της χαράς και της ζωής και χωρίς τον έρωτα όλα είναι κακά τα ψέματα, παγωμένα, κυρία. Και τι άλλο, να ευχαριστήσω καταστράτη το Μέγα Σύριο, κατά το τέλος είπα, την κυρία Κλέρι, η Κερδοπούλου που μας θυμάμαι την παρουσία της απόψε, και όλους όσους βοήθησαν, τα παιδιά που δεν τα ξέρω, το εργαστήρι, το... Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε ξανά για δεύτερη φορά το βίντεο και να πω ότι και εμείς ευχαριστούμε όλους όσους παρακολουθήκατε εδώ. Θα ακολουθεί μετά ένα μικρό μπουφέ κάτω στο... Μόνο για την ξέχασα αξίδιο να το δείτε. Ναι, και επίσης θα χαρούμε πολύ να σας ξαναδούμε, ο όμιλος είναι πάντα ανοιχτός. Αυτά. Και φύγαμε. Για την Αγία.